Αίσθηση προκάλεσε το ρεπορτάζ με τον παζωμένο φρεάτιο στην περιοχή της Αμφιθέας, με τους δημότες να τρέμουν για τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς δρόμοι μετατρέπονται σε λίμνη. Όπως κατήγγειλε δημότης, το συγκεκριμένο φρεάτιο δεν έχει καθαριστεί εδώ και αρκετά χρόνια, παρά τις σχετικές εκκλήσεις τους προς τη ΔΕΙΑΗ. Τι ζητήσαμε από τη ΔΕΙΑΗ? Να ξεβουλώσει αυτό το φρεάτιο. 3 χρόνια προσπαθούμε να το ξεβουλώσουμε. Με αποτέλεσμα να τρέχουν τα νερά, να κάνουν αυτό, να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος. Μάλιστα, για να αποδείξουν ότι υπάρχει φρεάτιο, πήραν τις τσάπες και άρχισαν να σκάβουν κάτω από τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Για τον κύριο Βουρεξάκη, για τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΙΑΗ και για την πενταμελή ομάδα που ήρθαν πέρυσι να τους δείξω το φρεάτιο που δεν το ξέρανε και δεν το πιστεύανε και με λέγανε ψεύτη. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την παρέμβαση του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρίνου, ο οποίος έδωσε εντολή για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να γίνει το φρεάτιο εδώ πέρα, ώστε τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω και της Εθνικής Οδού και υπόγεια νερά που υπάρχουν αρκετά εδώ πέρα να μπαίνουν μέσα να τα τραβάει. Το θέμα είναι ότι αν δεν έκανε παρέμβαση ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εμείς θα ήμασταν μέσα στην κολύμπα πάλι ένα άλλο χειμώνα. Όντως ήταν σπασμένος ο αγωγός, όντως δεν περνούσαν τα νερά, όντως εμείς δεν είμαστε ψεύτες και έπρεπε να παρέμβει ο Δήμαρχος για να γίνει αυτή η δουλειά που βλέπετε. Μια ωραία δουλειά, σωστή, μελετημένη, με τη σκάρα της, με όλα της. Στη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει ο αγωγός σε 3 σημεία και έτσι αντικαταστάθηκε. Εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν ικανοποίηση στους δημότες, οι οποίοι αντίκριζαν εδώ και αρκετά χρόνια τεράστιες ποσότητες νερού να κατακλείζουν το επίμαχο σημείο τις βροχερές μέρες. Ουσιαστικά ήταν ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί πριν 10 χρόνια, όταν είχαν γίνει κάποιες εργασίες εδώ πέρα. Και ο συγκεκριμένος αγωγός είχε σπάσει, μάλιστα με τον εργολάβο που μίλησα, είχε σπάσει σε 3 σημεία. Μάλιστα, υποθέταμε ότι ήταν σε ένα σημείο, ήταν σε 3 σημεία. Έγινε έργο 36 μέτρων, το αλλάξαμε όλο τον αγωγό. Εντάξει, θα πρέπει δηλαδή όταν έχει ένας πολίτης ένα πρόβλημα να πηγαίνει στον Δήμαρχο να παρεμβαίνει, γιατί οι υπηρεσίες τον αγνοούν.